Όλα είναι στην ίδια θέση. Όλα είναι στην ίδια θέση που τα είχα αφήσει πριν μερικούς μήνες. Μόνο που το μισοτελειωμένο πορτρέτο έδειχνε να έχει προχωρήσει. Όμως το διαμαντής, κοίταξε να λύσει την απορία μου. Το προχώρησα, σχεδόν το τέλειωσα. Θέλω να το πεις με επιστημόνη σου. Σηκώθηκα για να τους περιέλθει. Τόλμησα να εκφέρω την γνώμη μου. Τα χρώματα φαίνονται ιδιαίτερα έντονα, με φωτοσκιάσεις επίσης. Το πρόσωπο ανοίξει στο στέφανο, δεν χωρά κανένα την πορεία. Το ύφος του όμως δεν είναι λίγο σκύφτρο πότζιφ. Τον έχεις δει να μουλαλώνει στις απόψεις του. Τον έχεις αντικρίσει, επανεψώνει τη μύτη. Αυθαδιάζει και δεν σηκώνει που βέβαια. Τότε θα δικαιολογούσες το σκυτροπό ύφος του πίνακα. Εγώ θα έπρεπε να το πίνακα με περισσότερη επιοίκεια, γιατί ότι είναι πιο ρεαλιστικός από όσο τον ήθελε εξ αρχής. Εν πάση περιπτώσει, αυτός, μη δες αρέσει, δεν αρέσει. Και του λείπει μονάχα κάτι. Μα δεν ξέρω τι. Πες τον και πες μου. Πρέπει να το κοιτούσα σαν εκείνα τα περίγραφτα μαραβού στα τροπικά μέρη που κάποτε ταξίδευαν εκείνο το παρομοιώδες προς πλακώδες πλέμα. Γιατί βιάστηκε να με προλάβει πριν ξεστομίσω οποιαδήποτε άστοχη παρατήρηση. Του λείπει το κατάλληλο φόντο. Σκέφτομαι να το αφήσω έτσι με το χρώμα του μουσαμά. Άλλες φορές αλλάζω γνώμη και σκέφτομαι να ζωγραφίσω αχνά ένα τοπίο ή μια μακρινή πόλη. Όπως βλέπουμε στην Τζοκόντα. Τώρα εγώ φοβάμαι δεν είμαι Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, αλλά θα θαλασσώσω. Με τελευταία σκέψη είναι να αφήσω την όχρα να κάνει τη δουλειά της. Ξέρεις, είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Τίποτα δεν την παραβγαίνει. Έχει τη μοναδικότητα να συμπληρώσει το φως με το σκοτάδι, να περιλαμβάνει μαζί δυνάμεις ολοκάθαρες και δυνάμεις σκοτεινές που αναζητούν να κλείψουν την ψυχή σου. Γι' αυτό σου λέω, το φόντο από όχρα ανταποκρίνεται σε όλα τα γούστα. Ο καθένας μπορεί να δει τον εαυτό του εκεί μέσα. Με τον Γιάννη